Έχουμε κοντά μα εδώ στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM τον κύριο Γιώργο Τσακλίδη, πατέρα τη Αγάπη. Κύριε Τσακλίδη, καλό σα απόγευμα. Καλή σα μέρα, καλημέρα στου ακροατέ. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σα. Ένα χρόνο τρέχετε η συγγενεί. Όλο ο κόσμο έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι το έγκλημα αυτό πρέπει να τιμωρηθεί, και από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται, και θα ήθελα έτσι την πρώτη σας, το πρώτο σας σχόλιο κύριε Ζακλίδη, αυτό ήταν που μέχρι τώρα έχει κρατήσει ζωντανή αυτή τη φωτιά. Ναι, πράγματι από την αρχή φάνηκε αμέσως μετά το δυστύχημα ότι ο κόσμος ταράχτηκε πάρα πολύ, θα έλεγα και φοβήθηκε κιόλα, δεδομένου ότι πάρα πολλοί ήταν αυτοί που μετακινιόντουσαν με τον με το σιδηρόδρομο, είτε οι ίδιοι βέβαια, είτε οι συγγενείς, οι φίλοι τους, και αισθάνθηκαν ότι ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο αυτό που συνέβαινε και θα μπορούσαν και οι να, ίδιοι να βρεθούν σε ένα τέτοιο δυστύχημα. Συνεπώς ο κόσμος συμμετείχε από την αρχή και μάλιστα όχι σε μία, αλλά σε πολλές διαδηλώσει σε κάθε μεγάλη πόλη. Αυτό το νιώσατε ότι είναι δίπλα σα. Το νιώσαμε και το νιώθουμε. Το νιώθουμε συνέχεια γιατί είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό ε, γεγονός, έχει πάρα πολλές πτυχές, αγκαλιάζει πάρα πολύ τον, τον κόσμο, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε πραγματικά το, το νιώθουμε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πιέζει την όλη διαδικασία να εξελιχθεί καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς το ρώτησα, για το κατά πόσο είναι χρήσιμο. Γιατί φαίνεται, γιατί α, τα, από τα πρώτα μου ερωτήματα και όλων των ακροατών μας σήμερα, είναι σε τι στάδιο τελικά βρίσκεται αυτή η διαδικασία της έρευνας, γιατί υπήρξαν κολλησιεργίες. Ναι, πράγματι. Ε, τώρα η διαδικασία θεωρώ ότι εξελίσσεται καλύτερα, εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα. Πριν όμως στην αρχή υπήρχαν κάποια ζητήματα, υπήρχαν καθυστερήσεις οι οποίες έπαιξαν το ρόλο τους και δημιουργήθηκαν κάποια κενά στην διαδικασία διερεύνησης του, του εγκλήματος αυτού τα οποία δεν μπορούν από ό,τι να καλυφθούν και να είμαστε 100% σίγουροι για μερικά ζητήματα. Καταρχήν μιλάμε για το γρήγορο μπάζωμα της περιοχής. Ναι, αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί στη συνέχεια παρενέβη το χημείο του κράτους για να εξετάσει το έδαφος, να ψάξει τις συνθήκες που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Και μετά το μπάζωμα αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί η έκταση που μπαζώθηκε ήταν μεγάλη, ήταν πάνω από ένα και κοντά στα δύο ε, στρέμματα. Οπότε αυτό δημιούργησε τέτοια προβλήματα ε, κυρίως για το αίτιο της ε, πρώτης μεγάλης ε, έκρηξης την οποία ακολούθησε συνέχεια η μεγάλη φωτιά που κράτησε πάρα πολλέ ώρες. Mm -hmm. Και οπτικό ακουστικό ή κυρίως οπτικό τον ε, με το μπάζο με αυτό, ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν το βιντεοληπτικό υλικό. Όταν αναζητήθηκε, ε, αναζητήθηκαν τα βίντεο α, για την εμπορευματική αμαξοστοιχεία που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη, πέρασε πολύ καιρό και διαπιστώθηκε ότι πλέον αυτά είχαν καταστραφεί. Δηλαδή, ε, υπόθηκε από τους υπεύθυνους ότι κρατήθηκαν για 15 μέρες και για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν κρατήθηκαν παραπάνω, ενώ κανονικά ορίζεται νομίζω σε κάποιο κανονισμό ότι αν υπάρχει κάποιο σοβαρός λόγος τότε ε, είναι ενδεδειγμένο να κρατηθούν. Ε, δεν κρατήθηκαν. Μιλάμε για και το υλικό από τις πλέον, κάμερες ουσιαστικά. Το βιντεολειπτικό ναι. υλικό από τις κάμερες των σταθμών το από φορτώθηκε. τους οποίους πέρασε η εμπορευματική ναι. αμαξιοστοιχεία, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, σπόρου. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή αυτή η τεράστια φωτιά προβλημάτισε. Τι, αυτή, προ, η, αυτή η φωτιά ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν ήταν απλή φωτιά. Για έξι δευτερόλεπτα είχαμε μία έκρηξη η οποία είχε πολύ μεγάλη ε, έκταση και συνεπώς έπρεπε να διερευνηθεί τι ακριβώς υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Υπήρξαν δύο εκδοχές. Μία ότι τα λάδια μηχανής εκνεφώθηκαν και στη συνέχεια έγινε η έκρηξη από τα εκνεφωμένα λάδια σιλικόνης και δεύτερη ότι το ξυλόλιο το οποίο βρέθηκε σε 7 από τα 25 δείγματα έπρεπε να εξεταστεί παραπέρα αν ήταν ποσότητα που βρίσκεται στο περιβάλλον ή μετά από 4 εβδομάδες ήταν ένα στοιχείο που έπρεπε να διερευνηθεί. Μήπως δηλαδή πιο πριν ήταν ακόμη περισσότερη η ποσότητα και απλώς με τον καιρό επειδή είναι πολύ πτυτική μειώθηκε πάρα πολύ. Οι υποψίες βέβαια αμέσως τράφηκαν σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή σε αυτό που συμβαίνει και το γνωρίζουμε όλοι έχουν οι αστυνομικές αρχές συλλάβει πάρα πολλές φορές υλικό που διακινείται παράνομα διαλύτες δηλαδή που διακινούνται παράνομα και χρησιμεύουν για την νόθευση των καυσίμων. Υπήρξαν αυτές οι δύο εκδοχές και δεν μπόρεσε ακόμη μέχρι τώρα να απαντηθεί 100% τι από τα δύο ισχύει. Mm -hmm. Από τη μία έχουμε αυτά τα ερωτήματα, τα κενά ουσιαστικά που δεν αναπληρώνονται. Βέβαια είπατε ότι οι έρευνες πλέον, κάτω από τη δική σας πίεση βέβαια, πλέον προχωρούν και με πιο γοργούς ρυθμούς. Από την άλλη έχουμε και πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο το σιδηρόδρομο. Συστήματα λείπανε. Πώς τα yeah. είδατε όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να φωτιστούν και αυτά τα στοιχεία. Yeah. Στην διαδικασία που παρακολουθήσαμε και μέσα από τη δικογραφία φαίνεται ότι όλα αυτά που είπατε παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο είναι απαραίτητο να υπάρχει προσωπικό. Το προσωπικό ήταν πάρα πολύ μειωμένο. Ε, συντήρηση διαπιστώθηκε τόσο, διαπιστώνεται και από τη δικογραφία αλλά και από την Εξεταστική Επιτροπή. Ε, υπήρξαν πολλοί μάρτυρες που έβαλαν το θέμα αυτό της συντήρησης, ελληπής συντήρηση, ε, υπήρχαν ε, προβλήματα στην εκπαίδευση των σταθμαρχών. Ο σταθμάρχης δηλαδή που ήταν ε, αυτό το μοιραίο βράδυ στο σταθμό Λαρίσης ε, είχε μόλις έξι μήνες από τότε που, που τελείωσε την εκπαίδευσή του. Διατυπώθηκε από ανθρώπους που ήξεραν πολύ καλά όπως ο διευθυντής στην Εργοσέ και μετέπειτα στον στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, όπω είπε στην Εξεταστική Επιτροπή, παλαιότερα για να βρεθεί κάποιο σε τέτοια νευραλγική θέση, σε ένα τέτοιο σταθμό όπω είναι της Λαρίση που έχει πολλή κίνηση ή τη Θεσσαλονίκη τη Αθήνα, θα έπρεπε να έχει υπηρετήσει αλλού πέντε χρόνια. Εδώ δεν μιλάμε για πέντε χρόνια ή και περισσότερο, αλλά για έξι μήνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης Άλλο πρόβλημα είναι κάποια πιστοποιητικά που είχαν να κάνουν με τα βαγόνια. Πιστοποιητικά πυρασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρού δυστυχήματος, να μην μεταδίδεται εύκολα η φωτιά, να είναι εύκολο να σβηστεί πολύ πιο, πιο γρήγορα. Ε, και εδώ είχαμε προβλήματα και φάνηκε ότι και αυτό έπαιξε πολύ ε, σημαντικό ρόλο, γιατί η φωτιά κράτησε δύο ώρες και απανθρακώθηκαν ε, η μισή από τους θανόντες στο δυστύχημα, τα πιστοποιητικά αυτά ήταν 30 χρόνων. Ήταν δηλαδή πριν από το 2000 και βέβαια τα βαγόνια λειτουργούσαν διότι το επέτρεψε και η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων αλλά και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή. Υπήρχε δηλαδή εδώ το πρόβλημα όπως λέμε του κοστους mm -hmm. Πόσο θα στοιχήσει. Οπότε ήταν και αυτό εις βάρος της ασφάλειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να πάρει τέτοια Δυσάρεστη τροπή το δυστύχημα. Θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να είχαμε λιγότερα θύματα. Άρα, μιλάμε για βασικέ αιτίε που ευθύνονται ε. για το έγκλημα. Γιατί για έγκλημα μιλάμε τώρα. Όταν μα περιγράφεται και ο, 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 από όλη αυτή τη διαδικασία που βγαίνει, ακόμη και από τη διαδικασία τη εξεταστική. Τι προηγούμενε ημέρε και ο τρόπο που τελικά έκλεισε. Αλήθεια, πώ σα φάνηκε ο τρόπο που έκλεισε η εξεταστική. Ναι, στην εξεταστική βγήκαν όλα αυτά τα, τα προβλήματα. Θα ήθελα. Πριν αναφερθώ στο πώς έκλεισε, να πω ότι υπάρχει ακόμη ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ήταν τα συστήματα ασφάλειας. Αυτό, ναι. Ένα, επί 20 και πλέον χρόνια, η πρώτη σύμβαση για την πυρασφάλεια έγινε πριν από το 2000. Ε, η πρώτη σύμβαση, ε, όχι η πρώτη σύμβαση, Πρέπει να αφορούσε γύρω στο τα φανάρια. Γύρω ναι. στο 1995, ναι, αφορούσε ναι. τα φωτοσύματα, δηλαδή τα φανάρια που ναι. λέμε. Από εκεί και μετά ακολούθησαν συμβάσεις το 2005, το 2006, το 2007, το 2014 η περίφημη 717 με 10 περίπου παρατάσεις. Όλες αυτές αφορούσαν συστήματα ασφαλείας και δεν κατέστη δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να λειτουργήσουν ενιαία σε όλο αυτό το δίκτυο το οποίο δεν ήταν και μεγάλο. Ο κεντρικός άξονας είναι περίπου 500 χιλιόμετρα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν ποτέ ενιαία. Ε, εκτός από τα φανάρια υπήρχε βέβαια και η ενδοεπικοινωνία Να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να επικοινωνεί δηλαδή ο οδηγός του τρένου, ο μηχανοδηγός Με το σταθμαρχείο Κάτι πολύ σημαντικό και όχι να εξαρτάται το αν θα επικοινωνήσει ή όχι Από το αν υπάρχει ένας λόφος δίπλα ή ένα βουνό Γιατί η περιοχή στην οποία έγινε το δυστύχημα ήταν τέτοια mm -hmm. Και δεν έπιαναν παντού τα ραδιοτηλέφωνα Και βέβαια υπήρχε και η τη κάτι από αυτά αν λειτουργούσε θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το δυστύχημα. Δι και όλα αυτά εν έτη 2023-2024 θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ασφαλώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δυστυχώς είμαστε νομίζω η πρώτη χώρα ε, στην Ευρώπη σε ατυχήματα ή δυστυχήματα ανα χιλιόμετρο σιδηροδρομικού Ναι, γιατί δικτύο. είχαν προηγηθεί και άλλα. Ακόμη και την ίδια μέρα είχαν υπάρξει ατυχήματα. Ακριβώς είχαμε πολλά ατυχήματα, άλλα, άλλα δυστυχήματα. Ήταν πάρα πολλά και υπήρχαν πολλές ενημερώσεις από και από τους οργανισμούς, από δικής οργανισμών αλλά και από τα σωματεία των εργαζομένων mm -hmm. ότι η κατάσταση είναι πολύ επισφαλής στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό υπήρχε. Τώρα για το ερώτημα που βάλατε για το τι, με την, τι συνέβη με την Εξεταστική Επιτροπή τώρα που ολοκλήρωσε δηλαδή τις εργασίες της πραγματικά είναι ακατανόητο δεν είναι τόσο ακατανόητο μάλλον. Είναι φανερό γιατί δεν κλήθηκαν πολλοί μάρτυρες οι οποίοι ήταν απαραίτητοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καλείται ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Οι μηχανοδηγοί είναι αυτοί που είναι πάνω στο τρένο, που βλέπουν τι συμβαίνει στις γραμμές, αντιλαμβάνονται από πρώτο χέρι τους κινδύνους και κίνδυνοι που στρέφονται πρώτα απ' όλα σε αυτούς. Θα μπορούσαν να, να πούν πάρα πολλά. Ε, υπήρξαν ε, πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναφερθούν στα αίτια της πυρκαγιάς. Δεν κλήθηκαν, δεν κλήθηκαν τέτοιοι. Ε, υπήρχαν και άλλα στελέχη οργανισμών, τα οποία είχαν κάνει έγγραφα και προς το Υπουργείο, δηλαδή που είχαν κοινοποιήσει στο Υπουργείο Μεταφορών, οι οποίοι δήλωναν για όλα αυτά τα, τα ζητήματα. Δεν κλήθηκαν αυτοί. Προφανώς αυτό... Αφήνει πολλά περιθώρια να σκεφτεί κανείς ότι εδώ πρόκειται για συμμετοχή στη συγκάλυψη. Όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή, πραγματικά με την πλειοψηφία που υπάρχει και με την θέληση που έδειξε από την αρχή για την επιλογή των μαρτύρων, μπαίνει ένα ερώτημα μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η επιτροπή όσον αφορά το πόρισμα δηλαδή φαίνεται διαφαίνεται ότι δεν είναι εύκολο βέβαια καθόλου είναι αδύνατο μάλλον να βγει ένα κοινό πόρισμα και βέβαια η Εξαστική Επιτροπή και κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφία, η πλευρά της πλειοψηφία αναφέρθηκε πάρα πολύ σε ένα επιχείρημα το οποίο έμεινε να το λέμε το ανθρώπινο λάθο. και η ατομική ευθύνη η ατομική ευθύνη ναι εδώ τώρα Υποτίθεται ότι ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθοριστικό πρόβλημα, ήταν το λάθος του σταθμάρχη. Και ενδεχόμενα και του μηχανοδηγού και εκεί κυρίως σταματάμε. Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι μέχρι πού φτάνουν οι Ευθύνε για ένα τέτοιο τρομερό δυστύχημα. Για ένα τέτοιο έγκλημα. Πού φτάνουν οι ευθύνε. Μέσα από το ανακριτικό έργο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και πλησιάζει προς το τέλος του. Ε, φαίνεται ότι θα αποδοθούν και εκεί σαφώς ευθύνε. Ήδη υπάρχει κατηγορητήριο σοβαρό για 32 ε, κατηγορούμενους, όπου και εκεί θα θέλαμε να υπάρχουν αναβαθμίσεις σε ορισμένες κατηγορίες, ώστε να έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Γιατί και όχι Ναι, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Ε, αλλά βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι στο ανώτερο επίπεδο, πως καταλογίζονται ευθύνε, ενώ το επίπεδο των κυβερνητικών στέλεχων και των υπουργών. Που είχαν Εκεί... την ευθύνη και να διασφαλίσουν τελικά όλα αυτά τα συστήματα να υπάρχουν και να λειτουργούν. Είχαν την ευθύνη, είχαν την εποπτεία ναι. και δεν το κατάφεραν για πολλά χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, κυβερνήσει πολλών χρόνων να μην καταφέρουν να φέρουν πέρα σε αυτό το αυτό το έργο και το δεύτερο και να έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ πολλά χρήματα mm -hmm. αυτό το τελευταίο δείχνει ότι πραγματικά είχαν πολύ σοβαρό ρόλο να παίξουν τα συστήματα ασφάλειας δεν ήταν κάτι αμεληταίο δηλαδή που απλώς θα μείωνε λίγο τον κίνδυνο δυστυχήματο. αλλά ήταν εξαιρετικά σημαντικό ε, αυτό υποβαθμίστηκε αρκετά από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να μην αποδοθούν ευθύνε σε υπουργού. Και φτάνουμε στο περί ευθύνη υπουργών, κύριε Τσακλίδη. Στο απειρόβλητο Υπουργή, ήδη υπάρχει ένα κείμενο που συλλέγονται υπογραφέ που έχουν φτάσει στο 1 εκατομμύριο σχεδόν. Από ότι α, ακούστηκε και χθε την εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα ερώτημα, τι γίνεται δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ευθύνες ε, και οι πολιτικοί εκπρόσωποι δεν πρέπει να απολογούνται και να τιμωρούνται όταν χρειάζεται. Ναι, φαίνεται από τις πολλές υπογραφές που πλησιάζουν πλέον προς το εκατομμύριο ότι ο κόσμος αλλιώς το βλέπει. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να ξεχωρίσει τις πολιτικές όταν έχουμε μετά ε, τον έχουμε συνέχεια 60 νεκρούς και να πει ότι εδώ σταματάνε όλα και δεν υπάρχουν ποινικέ. Δεν το αντιλαμβάνεται καθόλου ο κόσμο. Το βλέπουμε από τι υπογραφέ, το βλέπουμε από τη συμμετοχή στι εκδηλώσει, το είδαμε και στι πορείε. Δεν είναι έτσι. Συνεπώ, εδώ κάτι πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Οι εξεταστικέ επιτροπέ φάνηκε όχι μόνο στην περίπτωση του εγκλήματος των τεμπών, αλλά και παλαιότερα, ότι με δεδομένε τι πλειοψηφίε αδυνατούν να βγάλουν σημαντικό κατηγορητήριο με ποινικέ ευθύνε για του υπουργού. Συνεπώ, εδώ κάτι πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Είναι σαν να προσβάλλεται εδώ το δημόσιο αίσθημα. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή ο υπουργό χωρί την δική του προσωπική ευθύνη λόγω τη θέση που κατέχει. Mm -hmm. Και όλοι όλοι να έχουν προσωπική ευθύνη. Διότι έτσι είναι. Και αυτό έχει προσωπική ευθύνη, σύμφωνα νομίζω με το δημόσιο αίσθημα λόγω τη θέση που κατέχει. Δεν μπορεί να θεωρείται δηλαδή αμελητών να εξελίσσονται όλα πιο κάτω από αυτόν και αυτός ό,τι και να συμβεί, το Είναι πολύ πολύ να έχει τις λεγόμενες πολιτικές ευθύνες. Και αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις άλλων α, καταστάσεων. Ο υπουργό να η, μένει στο απειρόβλητο. Το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας. Ανοίγουμε πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, αλλά επιβεβαίωνεται αυτό που εσείς φωνάζετε και λέτε, ότι δεν μπορεί να, υπά... να μην υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και η ευθύνη πρέπει να βαραίνει και τον υπουργό που έχει την κεντρική ευθύνη από πλευρά τη. Στις... Ναι, Πολιτική είναι και ποινική στη συνέχεια όταν Ακριβώς. έχουμε τέτοιες, τέτοιες συνέπειε. Ηταν χαρακτηριστικό αυτό. Εδώ έχουμε βέβαια και άλλο ζήτημα. Έχουμε και ένα ζήτημα παραπληροφόρηση και μάλιστα από υπουργού. Υπήρχαν διαβεβαιώσει ότι όλα βαίνουν καλώ. Μπορείτε να μπείτε στο τρένο δηλαδή με ασφάλεια. Mm -hmm. Ο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίε συγκεκριμένε. Ε, και από τη ΔΕΣΚ τότε, το, το Σιδηροδρόμο και μέσα στη Βουλή. Μεταφέρθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα η σχετική ερώτηση και κουνούσε το δάχτυλο ο Υπουργό. Βεβαίω. Ότι τρομοκρατεί. Και παλαιότερα ακόμη έδειχναν έναν πίνακα ο οποίο υποτίθεται ήταν πίνακα τηλεδιοίκηση με βάση τα έργα που γίνονταν στην Ελλάδα και όμω ήταν από τη Ρώμη. Ε, και εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορεί από τόσο υπεύθυνα χείλη να ακούγονται τέτοια πράγματα. Να συνοδεύονται δε, να καλύπτονται αυτά τα λόγια και από λόγια άλλων υπουργών, οι οποίοι προσθέτουν ότι, μα τι να έλεγε ο υπουργό μεταφορών, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για να, και να μην μπαίνει ο κόσμο μέσα στο τρένο. Ναι, το Είναι το εξαιρετικά απαράδεκτε δηλώσει και είναι δηλώσει επικίνδυνε για τον απλό πολίτη να ακούγονται mm -hmm. από υπουργού. Κύριε Τσακλίδη, παρακολουθώντα και βλέποντα και τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο, στην εφημερίδα Ριζοσπάστε, ε, μιλήσατε και για τι επιπτώσει τη ευρωεωνουσιακή πολιτική απελευθέρωση των σιδηρόδρομων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε την κατάτιμηση του αρχικού ΩΣΕ. Πραγματικά δημιουργήθηκε μετά γι' αυτό το λόγο εκτό από τον ΩΣΕ, γι' ΩΣΕ, ήρθε η Χελένικ Τρέν Αυτά γίνονται με βάση οδηγίες για την απελευθέρωση των αγορών και των ανταγωνισμών. Να μπορούν δηλαδή να διεκδικούν διάφορες εταιρείε ανταγωνιστικά κάποια τε, παιδεία στους σιδηρόδρομους κάποια, με κάποιο συγκεκριμένο mm -hmm. αντικείμενο. Αυτό εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έβλαψε στην περίπτωσή μας γιατί από αυτά που ακούσαμε από τους πραγματογνώμονες αυτή η κατάτμιση και στη συνέχεια η κατάτμιση των συμβάσεων κομμάτι κομμάτι χιλιομετρικό πάνω στο δίκτυο δεν βοήθησαν καθόλου και το έργο δεν τελείωνε ήταν πέρα από το γεφύρι της άρτας αυτό δεν μπορούσε να τελειώσει άρχιζε το ένα έργο, τελείωνε άρχιζε το έργο δίπλα, δηλαδή στα επόμενα χιλιόμετρα και όταν τελείωνε και εκείνο το πρώτο λόγω συντηρήσεω πλέον δεν λειτουργούσε Mm -hmm. Αυτές οι κατατμίσεις αρχικά δηλαδή με τους οργανισμούς και στη συνέχεια και με τα έργα φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι καθόλου δεν βοήθησαν στο να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Ναι, να το ρώτησε αυτό γιατί τελικά δεν είναι κάτι που έγινε μαγικά. Κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν σε λάθος θέσεις ε, ή απλά δεν λειτουργήσαν έτσι όπως έπρεπε. Μπορεί και αυτά να ισχύουν, αλλά τελικά... Φτάσαμε στο διατάφτα από μια συγκεκριμένη πολιτική έτσι όπω εξελιχθήκε τα τελευταία χρόνια, και συνυπέγραψαν όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενε. Ναι, ναι. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών των τελευταίων ετών συνολικά. Mm -hmm. Κλείνοντα, ε, κύριε Τσακλίδη, ζητάτε δικαίωση, αποκάλυψη των ε, υπεύθυνων, τιμωρία των ενόχων. Τι μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την απέτηση. Ε, δικαίωση για μας και νομίζω για όλο τον κόσμο που παρακολουθεί ε, την εξέλιξη πλέον ε, και στο με βάση το ανακριτικό έργο, αλλά και με την εξεταστική αυτά που ακούσαμε. Ε, δικαίωση σημαίνει να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Αλλά να αποδοθούν ευθύνες Όσο ψηλά αυτές και αν βρίσκονται. Ε, Δικαίωση επίσης θα είναι να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά στα συστήματα ασφάλειας για να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια εγκλήματα. Και εκεί θα πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει. Ε, να συμμετέχει μέσα από τους διάφορους φορείς, μέσα από τα συλλογικά όργανα, μέσα από τα σωματεία και να πιέζει συνεχώς σε αυτή την κατεύθυνση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες να έχουμε σύγχρονα συστήματα ασφαλείας όχι μόνο για το σιδηρόδρομο αλλά και για τους άλλους φορείς ε, τα, στον στην κοινωνική ζωή στο κοινωνικό βίο μιλάμε και για τα νοσοκομεία να υπάρχει και εκεί προσωπικό είναι κάτι παράλληλο θα έλεγα έχουν πολλά κοινά στοιχεία όλα αυτά να υπάρχει προσωπικό να υπάρχουν εκεί όργανα κατάλληλα να μην είναι αναγκασμένος κάποιος δηλαδή να πληρώνει και αν δεν έχει Πάμε και όπου βγει. Ε, ο κόσμος λοιπόν πρέπει να συμμετέχει και να πιέζει συνεχώς για να εξασφαλίζονται αυτά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Χρειάζεται η δική του συμμετοχή. Mm -hmm. Και στη δική σας περίπτωση φάνηκε για να τελειώσουμε πώς ακριβώ λέγαμε και ξεκινώντας ότι αυτή η συμμετοχή του κόσμου, αυτές οι πραγματικά πρωτόγνωρες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν αυτές που διασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί η έρευνα. Ε, ναι, υπήρξε μεγάλη πίεση Το λέω Το αυτό βλέπουμε... γιατί βρεθήκατε στιγμές που παλεύατε με τέρατα απέναντι Δίνατε τη μάχη αυτή της διασφάλισης του να διερευνηθούν τα αίτια Πραγματικά αυτό ακριβώς αισθανθήκαμε ε, Η πίεση έφερε αποτελέσματα Όχι μόνο η δική μας, των συγγενών δηλαδή των θυμάτων Αλλά και η πίεση όλου του κόσμου Έφερε αποτελέσματα ε, και στις δικαστικές αρχές. Το είδαμε αυτό. Όσο περνούσε ο χρόνος, αυτή η πίεση έφτανε ψηλά, έφτανε μέχρι τον, τον άριο πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το δυστύχημα των τεπών και χρειάζεται πίεση και εκεί. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα αίσθημα στον κόσμο και δεν είναι χωρίς λόγο, ότι και εκεί η σχέση με την εκτελεστική εξουσία είναι ένα ζητούμενο, το ποια ακριβώς είναι. Mm -hmm. Και υπάρχουν πιέσεις και εκεί. Συνεπώς, η συμμετοχή του κόσμου, η πίεση του κόσμου προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι κάτι που βοηθάει για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει δικαίωση. Mm -hmm. Κύριε Τσακλίδη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ότι και η απεργία... Την στις 28 του, χρο... του μήνα, κλείνει και ένας χρόνος από αυτό το έγκλημα, είναι κρίσιμη η συμμετοχή του κόσμου. Τι λέτε? Η συμμετοχή του κόσμου πραγματικά είναι κρίσιμη. Το να συμμετέχει ο κόσμος στο δρόμο είναι κάτι που μετράει τελικά πάρα πολύ. Σε όλες τις πτυχές της ζωής, Σε όλες όχι πτυχές, μόνο την uh, τιμωρία των υπευθύνων. Και το ελάχιστο ίσως που μπορεί να κάνει κάποιος μετά από αυτή τη συμμετοχή είναι η υπογραφή του. Mm -hmm υπάρχει συγκεκριμένη στο σελίδα όπου μπορεί να υπογράψει να αλλάξει και ο νόμος περί υπουργών. Ναι. Change.org mm -hmm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κετσακλίδη για το χρόνο σας. Καλή δύναμη σε αυτόν τον αγώνα, δύσκολος, μεγάλος ο δρόμος, αλλά νομίζω ότι δεν είστε μόνοι. Και σε εγώ αυτό, αυτό πιστεύω, ναι. Σας να ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.